στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Διασταυρούμενοι φίλοι μας στην Ιεραποστολή, διασταυρούμενοι στην Αφρική και μάλιστα σε ένα μεγάλο θέμα που καίει πάρα πολύ τους ανθρώπους που κάνουν ιεραποστολική προσπάθεια κάτω στον Νότο. Εμείς πολύ λίγα ξέρουμε στον ελληνικό χώρο ή μάλλον πολύ λίγο ασχολούμαστε με αυτό και δεν θα έπρεπε, γιατί ό,τι είναι στη γειτονιά μας μπορεί να έρθει αργότερα και στο σπίτι μας και το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 2021 η Ρωσική Εκκλησία αποφάσισε να δημιουργήσει εξαρχία στην Αφρική. Τώρα, διαταράχτηκαν πάρα πολλά από αυτό. Όλο αυτό είναι αντικανονικό. Έχουμε κοντά μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καμερούν, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και το έχει προβάλει πολλές φορές και στα μέσα, αλλά κυρίως εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, ώστε όλα αυτά που έχει πει και όλα αυτά που συζητιούνται εκεί να έχουν και ένα νομικό πλαίσιο, αν τα λέω καλά, Σεβασμιότατε. Ναι. Τι είναι καταρχάς η ρωσική εισπίδηση για το λαό που δεν γνωρίζει? Εδώ που βρισκόμαστε έχουμε την προτύπωση των εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών. Γι' αυτό και προτίμησα να έρθουμε σε αυτό το ναό. Υπάρχει αυτή η τοιχογραφία με τους κλήρους των Αποστόλων. Οι Απόστολοι επέλεξαν, θα λέγαμε καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό έχει τη έννοια του κλήρου, τους έλαχε κάποιος κλήρος. Και ξέρουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος πορεύθηκε στα έθνη, ακολούθησε ο Άγιος Ανδρέας που πορεύθηκε μέχρι στο Βυζάντιο και κατέληξε στην Πάτρα να μαρτυρήσει. Έχουμε τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος πήγε μέχρι τις Ινδίες. Έχουμε τον Απόστολο Φίλιππο που βλέπουμε μία κίνηση προς την Αιθιοπία με την βάπτιση του Ευνούχου της Κανδάκης. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο που φτάνει στην Ελλάδα. Μέσα στις επιστολές του, αν και δεν ξέρουμε αν επισκέφτηκε την Ισπανία, μάλλον την επισκέφτηκε, λέει ότι θέλω να πάω στην Ισπανία. Υπάρχουν κάποιες επιστολές οι οποίες έχουν χαθεί δυστυχώς. Μιμούμενοι, θα λέγαμε οι επίγονοι, οι διάδοχοι των Αποστόλων, μιμούμενοι το πνεύμα των Αποστόλων, καθόρισαν τις εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες. Διότι άμα διαβάσετε και την εκκλησιαστική ιστορία, θα δείτε ότι υπήρχαν τους πρώτους αιώνες κάποιοι επίσκοποι οι οποίοι περιφέροντο μπαίναν σε ξένες δικαιοδοσίες. Ως χορεπίσκοποι ίδρυαν δικές τους εκκλησίες, δικά τους θυσιαστήρια και αυτό απασχόλησε την Εκκλησία. Η Εκκλησία δική του από την λεγόμενη πενταρχία. Δηλαδή υπήρχαν 5 πατριαρχία. Της Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξανδρίας, της Αντιοχίας και των Ιεροσολύμων, με αυτή τη σειρά. Αυτή είναι η αρχαία δομή διοικήσεως της Εκκλησίας. Όταν έγινε το σχίσμα, το Πατριαρχείο της Ρώμης έφυγε, είχε παρακολουθεί από την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο η πρωτιά στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, είχε μεταφερθεί η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, άρχισε αυτό που λέμε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είναι και ένας όρος έτσι λιγάκι, οι ιστορικοί δεν τον πολύ αποδέχονται, απλώς εμείς είναι πιο κατανοητό σε εμάς. Λοιπόν, αυτά τα όρια πάντοτε έχουμε και συνόδους τοπικές, οι οποίες μιλάνε και ασχολήθηκαν με παραβάσεις. Κάποιοι από διπλανή δικαιοδοσία μπαίνανε στη δικαιοδοσία, θα λέγαμε, από το Αντιοχίας μπαίνανε στο Ιεροσολύμα, από το Ιεροσολύμα μπαίνανε
ας πούμε στην Κύπρο, που έχει ένα ειδικό καθεστώς από τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Όμως η πείρα έδειξε ότι όλα αυτά οι δικαιοδοσίες, οι εδαφικές δικαιοδοσίες των εκκλησιών γίνονται σεβαστές και περιορίστηκαν ο καθένας σε αυτά που είχε, το κάθε πατριαρχείο σε αυτά που είχε. Τώρα όμως, όταν 1000 χρόνια μετά δημιουργείται το, δίνεται αυτονομία στην Εκκλησία της Ρωσίας, με ποιους τρόπους ο καθένας γνωρίζει, διότι κάποια πράγματα εκβιάστηκαν, εξεβίασαν τον Πατριάρχη τον Ιερωμία. Μάλιστα ο Αλεξανδρίας έκανε 2 χρόνια να αποδεχτεί την απόφαση να ανυψωθεί η Εκκλησία της Ρωσίας σε Πατριαρχείο. Τέλος πάντων όλα αυτά έλαβε την 5η θέση, αν και αρχαιοτέρα, διότι ήθελε να είναι μετά το Αλεξανδρίας, όταν έγινε, δηλαδή υπήρχε και αυτή η απέτηση, δηλαδή να παραγωνιστούν και οι αντιοχείς. Το Πατριαρχείο της Μόσχας, ας πούμε, να πάει μετά. Να πάει μετά την Αλεξάνδρεια. Και αυτά νομίζω ότι είναι γνωστά και στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και στο Πατριαρχείο Αντιοχείας, αλλά εντάξει, το αποσιωπούν ότι υπήρχε αυτή η βλέψη να υποτιμηθούν οι αρχαίες εκκλησίες εξ αρχής. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε κάποια γεγονότα τα οποία αρχίζουν να λιώνουν το πνεύμα με το οποίο δόθηκε η αυτονομία στην Εκκλησία της Ρωσίας και αναβιβάστηκε στη θέση του Πατριαρχείου. Έχουμε τον Μεγάλο Πέτρο, ο οποίος καταργεί τους Πατριάρχες. Περίπου για 170 χρόνια, ίσως και παραπάνω, δεν υπήρχε πατριάρχης, ήταν ο αρχηγός της Εκκλησίας, ήταν ο Μεγάλος Πέτρος, η Σύνοδος είχε ως κορυφή και πρόεδρο δικό του εκπρόσωπο. Και όταν έγινε το 1917 η Επανάσταση και εχμαλωτίστηκε ο Τσάρος, σκότωσαν τον Τσάρο, είπαμε να κάνουμε εκλογές για πατριάρχη, και εξέλεξαν πατριάρχη και επανασυστήθηκε η πατριαρχία. Βέβαια, το σοβιετικό καθεστώς είδε ότι η Εκκλησία είχε επιρροή στον κόσμο. Άρα λοιπόν, για να ελέγξει την επιρροή της Εκκλησίας, πρέπει να ελέγχει την Εκκλησία. Δεν θα πούμε τώρα σε λεπτομέρειες τον θάνατο του Πατριάρχου Τίχωνος, την εκλογή εκ μέρους της κυβερνήσεως του Νόβγκορος Σεργίου, η οποία οδήγησε σε εκατόμβες θανάτων κληρικών που δεν απεδέχονται, διότι ξέρανε ότι αυτός ήταν ο Πατριάρχης ο κλελεγμένος. Είχαμε αυτά τα θέματα, έγινε ένας διωγμός, άρχισαν να δουλεύουν οι εξορίες για τους κληρικούς που δεν δεχόντουσαν τον Σέργιο τον Όγκοροντ και έχουμε όλο αυτό που είναι γνωστό ως Εκκλησία των Κατακομβών στη Ρωσία. Έχουμε τη Διασπορά, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος και επισκόπων οι οποίοι φύγαν προς την Δύση όταν είδανε ότι τα πράγματα στενεύουν, τους οποίους αποκαλούσαν Λευκορώσους και αυτοί με τη σειρά τους αποκαλούσαν όσους μείναν και συνεργάστηκαν με την Εκκλησία, με το κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, Κοκκινορώσους. Λοιπόν, έγινε παράρτημα η Εκκλησία του, θα λέγαμε, μιας υπηρεσίας ασφαλείας για να μπορεί να ελέγχεται. Τώρα, η Εκκλησία της Ρωσίας πάντοτε δούλευε υποστηρικτικά για το κράτος. Μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Αναπτύχθηκε λοιπόν από αυτή την προσφορά υπηρεσιών, αναπτύχθηκε ένα άλλο πνεύμα, το οποίο διαταράσσει την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Φτάνουμε το 2000, αλλάζει η Εκκλησία της Ρωσίας στο καταστατικό της και λέει, ενώ η δικαιοδοσία της ήταν μέχρι εκεί και εκεί συγκεκριμένα όρια γεωγραφικά, λέει ότι η δικαιοδοσία της Εκκλησίας Ρωσίας επεκτείνεται όπου υπάρχει κάποιος και θέλει να υπαχθεί στην Εκκλησία της Ρωσίας. Να πούμε ότι και με όπου εισέβαλε τα σοβιετικά στρατεύματα, όπως στην Πολωνία,
στη Λιθουανία, στην Εστονία. Αυτές είχαν δικό τους αυτόνομο καθεστώς. Αμέσως καταργεί το αυτόνομο στην Τσεχοσλοβακία. Καταργείται το αυτόνομο και υπάγονταν στην Εκκλησία της Ρωσίας. Και μετά οι ίδιες πιέσεις εξασκήθηκαν και στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, όπως είναι η πρώην Ιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία, Αλβανία, ότι θα πρέπει να μην θεωρούν, λόγω συγγένειας και του πολιτικού καθεστώτος, να ακολουθούν τη Ρωσία, να είναι δορυφόροι της Ρωσίας, να έχουν μία αυτονομία, αλλά να είναι δορυφόροι της Ρωσίας. Αυτό τώρα τα πράγματα είναι δηλαδή μία εκκλησιολογία σταλινικού τύπου. Με αυτό όμως είναι διαποτισμένοι οι άνθρωποι αυτοί και οι εκκλησιαστικοί παράγοντες. Δεν μιλάμε για την ευλάβεια του λαού, αυτή υπάρχει. Όχι, έτσι. Καταλαβαίνουμε τι λέτε, τα λέμε. Και αυτό το βλέπουμε σαν πρώτο μια προσπάθεια λίγο πριν τα Δεκεμβριανά του 2017 να καταληφθεί το Άγιον Όρος. Βλέπουμε τη δημιουργία της Παλαιστινιακής Εταιρείας, όπου δημιούργησε το αντιοχιακό πρόβλημα. Δηλαδή η Εκκλησία της Αντιοχίας είχε μισούς επισκόπους αραβόφωνες και μισούς επισκόπους Έλληνες. Για χι λόγους εκλεγόταν ελληνόφων, διότι και οι αραβόφωνες δεν ήταν μουσουλμάνοι εκχριστιανισμένοι, ήταν ελληνόφωνοι, οι οποίοι εφόσον καταργήθηκαν τα σχολεία, όπως και εμάς εδώ στην Τουρκοκρατία, κλείστηκαν όλα τα σχολεία. Γι' αυτό έχουμε την παράδοση των κρυφών σχολείων. Μόνο η Εκκλησία διατήρησε τη γλώσσα. Και υπήρχαν αραβόφωνοι. Το ίδιο και στις κοινότητες της Παλαιστίνης. Είπαν λοιπόν οι Ρώσοι, ένας περίφημος Κόμις Ιγνάτιεβ, που περιηγείται ως πρέσβης τα Πατριαρχία της Ανατολής, είπε λοιπόν, τους έβαλε αυτό το διχαστικό τέτοιο. Πλησίαζαν τον κάθε επίσκοπο αραβόφωνο, του χτίζανε ένα σχολείο και αρχίζανε τώρα στο να μην δέχεστε Έλληνες. Έτσι, μία ανθεληνική προπαγάνδα και γίνεται μία φασαρία και σταματάνε να εκλέγουν. Εκλέγουν αραβόφωνους, μόνο θεωρώντας ότι είναι κάτι άλλο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσαν ότι όλοι ήταν Ρωμοί. Έτσι, γιατί έχουμε και τους Ρωμιούς που είναι τουρκόφωνοι που ήταν στη Μικρά Ασία. Έτσι, τα Καραμαλίδικα, οι οποίοι όμως με την τουρκική γλώσσα πορεύτηκαν, δεν άλλαξαν θέμα της πίστεως. Αυτοί λοιπόν ξεσήκωσαν τους Αραβόφωνους και δημιουργήθηκε το αντιοχιακό ζήτημα, το οποίο μετά και επηρέασε και το βουλγαρικό σχίσμα. Το ίδιο πράγμα κάνανε και στη Βουλγαρία. Και το ίδιο πράγμα τώρα, δεν απεδέχτηκαν την αναγνώριση της Εκκλησίας Ουκρανίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πήρε αυτή την απόφαση μετά από κάποιες έκλειτες προσφυγές. Όπως σήμερα δέχεται έκλειτες προσφυγές, οι ιερείς τους οποίους καθαιρεί η Ρωσική Εκκλησία, γιατί λένε ενάντια στον πόλεμο. Νομίζω φαίνεται μέσα από τις ειδήσεις, όποιος λέει ας πούμε ειρήνη ή λέει όχι στον πόλεμο, συλλαμβάνεται και έχει κάποιες επιπτώσεις. Ή τον στρατολογούν με το ζόρι και τον στέλνουν στο μέτωπο, ή έχει κάποιες άλλες τέτοιες, εξαφανίζεται. Έχουμε πρόσφατα τέτοια γεγονότα. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε η αναγνώριση της Ουκρανίας, και το δικό μας το Πατριαρχείο, όχι αμέσως, μετά από καιρό. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ο Πατριάρχης συζήτησε με τους συνοδικούς και κατηδίαν και απεφάσισε να αναγνωρίσει και η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κύπρου. Απεφάσισε αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που να αναγνωρίσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Μάλιστα. Άρχισε ένας τεράστιος πόλεμος προπαγάνδας. Αμέσως η Ρωσική Εκκλησία εκήρυξε ότι η Αλεξανδρία
η Αλεξανδρινή και ο Πατριάρχης και ο κλήρος και η σύνοδος είναι σχισματικοί. Και άρα, ως σχισματικοί, ό,τι και να πούνε, ό,τι και να κάνουν είναι αιρετικό, δεν έχει καμία αξία και η Αφρική, δηλαδή δεν υπάρχει για αυτούς Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και άρα η Αφρική είναι άδεια και ο καθένας μπορεί να πάει και να εγκαταστήσει εκκλησιαστικές αρχές. Έτσι λοιπόν δημιούργησαν αυτή την εξαρχία της Ρωσικής Εκκλησίας. Όμως όλο αυτό το πράγμα είχε μια μεγάλη προπαρασκευή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως. Είχαν προσεγγίσει οι ιερείς, δηλαδή έχει ένας ιερέας στη Ρωσία ένα Facebook. Ναι. Αφρικανούς ιερείς. Ναι, ναι. Και κάποιοι Αφρικανοί, ιδίως από την Κένια, που διατηρούν έτσι λογαριασμούς είτε ως ενορίες είτε ως κληρικοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρχισαν να έχουν μία επαφή. Και άρχισαν να πέφτουν τα πρώτα, οι πρώτες βοήθειες. Να σας στείλουμε άμφια, να σας στείλουμε σκεύη λειτουργικά. Είδατε εμείς... Στους ιερείς. Ναι, στους Αφρικανούς ιερείς. Να σας στείλουμε μια βοήθεια οικονομική, προσωπικά για σας, για την οικογένειά σας, να σπουδάσετε. Οπότε είδαν ότι οι Αφρικανοί ιερείς ότι ανταπεκρινόντουσαν σε κάποιες ανάγκες τους, ζωτικές. Έτσι. Αλλά και σε κάποιες φύλαρχες ανάγκες, διότι το έχουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν κάποιος Αφρικανός γίνεται ιερέας, αυτόματα μέσα στην ιεραρχία της φυλής ανεβαίνει το επίπεδο του. Είναι στο συμβούλιο των, θα λέγαμε στη δημογεροντία. Άσχετα ποιος είναι, άσχετα με τη μόρφεσή του, απλώς αυτόματα ανεβαίνει και αυτό τους κάνει να αισθάνονται ότι είμαι μία εξουσία κι εγώ μέσα, ας πούμε, στη φυλή μου, στη χώρα μου και αρχίζουν μία συμπεριφορά, αρχίζουν να δέχονται σχόλια τα οποία γνωρίζαν ότι δεν στέκανε. Οι Έλληνες είναι αποικιοκράτες, οι Έλληνες το ένα, οι Έλληνες το άλλο. Μα εμείς δεν πήγαμε, εμείς πήγαμε και ρίξαμε τον Χριστό και όποιος ήθελε και ήρθε, μας εξεδήλωσε την ευσέβειά του, μας εξεδήλωσε ότι μελέτησε την Ορθοδοξία, δεν ικανοποιείται σε προτεσταντικές ομολογίες, σέκτες, γιατί στην Αφρική έχουμε και περίπου 5.000 διαφορετικές εκκλησίες. Ο κάθε καθηρημένος ιερεύς από την Καθολική Εκκλησία είτε από τις προτεσταντικές εκκλησίες, τις 5 πιο παραδοσιακές, λέμε. Όχι γιατί έχει χιλιάδες διάφορες σέκτες προτεσταντικές. Ο καθένας που τον απέρριπτε η ομολογία του, ερχόταν και έλεγε, ας πούμε, βρήκα την αλήθεια στην Ορθοδοξία για να συνεχίσει σαν παπάς. Mm-hmm. Να εργάζεται σαν παπάς. Υπάρχει μετά η άλλη μεγάλη δυσκολία, επειδή η Καθολική Εκκλησία έχει την αναγκαστική αγαμία, αυτό δεν συμβαδίζει με τις νοοτροπίες της Αφρικής. Η αγαμία θεωρείται όπως η στηρότητα και η ατεκνία θεωρείται κατάρα, ότι βλάπτει την τέτοια και αυτός ο οποίος θέλει να πορευτεί έτσι πρέπει να φύγει από τα όρια της φυλής. Η γυναίκα που δεν κάνει παιδιά ή θα τη δηλητηριάσουν ή θα πρέπει να φύγει. Ας είναι και παντρεμένη και ας την αγαπάει ο άντρας της. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιες νοοτροπίες οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση και γι' αυτό λέει, εφόσον η Ορθοδοξία διαθέτει και έγαμο κλήρο, θα πάω να ενταχτώ εκεί. Και μόνοι τους, σε αντίθεση, όταν φεύγουν από την Καθολική Εκκλησία, λένε είμαι Ορθόδοξος Καθολικός. Είμαι Ορθόδοξος της Αποστολικής Καθολικής Εκκλησίας. Είμαι της Αρχαίας Εκκλησίας Ορθόδοξος. Και συνεχίζουν να εκτελούν το έργο τους ως ιερείς, πάνε στο χωριό τους, κάνουν μία παράγκα στο διπλανό χωριό και ο κόσμος δεν ξέρει τώρα ούτε τι είναι καθαίρεσης,
δεν έχει αυτή την αίσθηση που έχουμε εμείς. Και τους υποδέχεται και λέει και παπά δεν είχαμε, κάθισε και εδώ και εσείς μέσα στην ανάγκη μας και, και σένα θα, κάπως θα σε βολέψουμε. Έτσι λοιπόν έδωσαν πάρα πολλές υποσχέσεις και μετά όταν έκανε την εξαρχία βρέθηκαν ένας αριθμός ο οποίος κυμαίνεται σύμφωνα με τις συνεντεύξεις του εξάρχου, του πρώην εξάρχου μοναχού Λεωνίδα Νιν, διότι εμείς τον καθαιρέσαμε το 22, στις 22 Νοεμβρίου του 22 καθαιρέσαμε τον έξαρχο, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως επίσκοπος και έξαρχος στο Κάιρο της Ρωσικής Εκκλησίας και εμείς τους είχαμε παραχωρήσει μία εκκλησία, είχαμε δώσει για να έχουν ένα θυσιαστήριο ως αδελφής εκκλησίας εκπρόσωποι. Σήμερα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος είχε μία σχέση με τον αποθανόντα Πυργκόζιν, ο οποίος είχε οργανώσει μισθοφορικές και ένα σύστημα μισθοφορικού στρατού, το οποίο παρήχε στρατιωτικές υπηρεσίες σε όλη την υποσαχάρια εκεί, με την περίφημη οργάνωση της Βάγνερ. Η Βάγνερ, ας πούμε, σε αυτήν οφείλεται το 18 η ανατροπή του Προέδρου του Μαλί, σε αυτήν οφείλεται στις συμφωνίες που έκανε για κάποια χρυσορυχία και για μια ναυτική βάση στον κόλπο της Σομαλίας. Ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε πέρσι το Πάσχα στο Σουδάν, όπου δύο στρατηγοί συγκρούστηκαν και είχαμε και το δικό μας τον επίσκοπο με κάποια ομάδα Ελλήνων που ήταν μέσα στην εκκλησία και απεκλείστηκαν. Μισθοφόροι. Για τα... Σε αυτούς οφείλεται η ανατροπή στην Μπουρκίνα Φάσο, σε αυτούς οφείλεται η ανατροπή στο Νίγηρα. Είναι μια χώρα πάνω από την Νιγηρία η οποία έχει κοιτάσματα ουρανίου. Δηλαδή από ό,τι βλέπουμε, σεβασμιότατε, υπάρχουν πολιτικές... Υπάρχουν, ναι, πολιτικές προεκτάσεις πάντοτε... Οι οποίες βοηθούνται μέσω αυτής, ναι, της εξάπλωσης, ας, ναι, πούμε, της εξαρχίας. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η Βάγνερ, ο Πυργκόζιν, είχε συνδέεται με μια προσωπική φιλία με τον πρώην έξαρχο, μοναχό Λεωνίδα, και χρηματοδοτούσε το εγχείρημα της εξαρχίας. Διότι και με το εμπάργο που είχε η Ρωσία, λόγω του πολέμου της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή και από άλλα κράτη, δεν ήταν εύκολη η εξαγωγή συναλλάγματος και τον βοηθούσε. Τώρα όταν έγινε αυτό το ατύχημα και σκοτώθηκε ο Πυργκόζιν, ο έξαρχος αυτός, ο πρώην έξαρχος, έκανε κάποιες δηλώσεις και κριτίκαρε και την κυβέρνηση και τον Πατριάρχη τον Κύριλλο και γι' αυτό τον απείλαξαν από τα καθήκοντά του και τον ενέταξαν, γιατί ήταν και μέλος της Συνόδου, τον είχαν κάνει για να του δώσουν, προσδώσουν έτσι μεγαλύτερη αξία, τον απείλαξαν και τον έκαναν σχολάζοντα. Ίσως τον εκαθαρέσουν. Δηλαδή αποκαθιλώθηκε από τη θέση αυτή και εξέλεξαν έναν νέο, τον Κωνσταντίνο Επίσκοπο Ζαραίσκι, κάπως έτσι. Να συνεχίσει την εξάπλωση. Τώρα όμως, όπως τα βλέπουμε μετά από 3 χρόνια τα θέματα της κίνησης της εξαρχίας. Η κίνηση της εξαρχίας έδωσε ένα πλήγμα στην Γένεια. Αμέσως 90 ιερείς, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει τη σχολή που είναι πανεπιστημιακού επίπεδου στην Γένεια. Και ξέρουν τι σημαίνει κανονικό δίκαιο, εκκλησιολογία, όλα αυτά τα πράγματα. Και ξαφνικά, για 30 αργύρια, παρετούνται, διαλύουν τις ενορίες τους, ιδρύουν δίπλα σε ενορίες ρωσικές εκκλησίες, λένε στον κόσμο που εδώ και οι παλαιομαρολογίτες, γιατί έχουν κατέβει και πολλά χρόνια και οι παλαιομαρολογίτες στην Αφρική, οι περισσότερες παρατάξεις του παλαιού ημερολογίου που έχουν έρθει, 4 είναι δηλαδή,
Για λόγους οικονομίας δεν μπορούν να εξηγήσουν το παλαιομερολογητικό ζήτημα στην Αφρική. Για λόγους οικονομίας πάνε με το νέο. Μάλιστα. Αυτό όμως έτσι περνάει στα ψηλά. Το ίδιο πράγμα τώρα κάνανε και η... Το ίδιο έκανε και η Ρωσική Εξάρχεια. Έστειλε 4 αρχιμανδρίτες, τους οποίους εμείς τους καθαιρέσαμε αυτούς, οι οποίοι λέγανε, ας πούμε, ότι σπήραν τα ζυζάνια. Εκεί που εμείς είχαμε σπείρει τον σπόρο και είχε, έχουμε παλές εκκλησίες, όπως είναι στην Ουγκάντα, στην Κένια, οι οποίες ξεκίνησαν η ιεραποστολική δράση το 60, δεκαετία του 60, 60 με 70. Στο Καμερούν η ιεραποστολική δράση ξεκίνησε το 80, από το 80 και μετά. Και ήρθαν λοιπόν αυτοί και πιάνανε τους ιερείς, θα σε κάνουμε αυτό, θα σε κάνουμε το άλλο, θα σου πάρουμε αυτοκίνητο, θα χτίσουμε σχολεία, νοσοκομεία, όλα αυτά. Μέχρι στιγμής 2 τούβλα, 3 τούβλα, δεν πήρανε να τα βάλουν το ένα πάνω στο άλλο και να πούνε αυτό είναι η μελλοντική σας εκκλησία. Θα βρούμε και τα άλλα 3 εκατομμύρια τούβλα για να την φτιάξουμε. Δεν το έκαναν μέχρι τώρα. Στο Καμερούν έχουν έρθει. Έχουν έρθει, έχουν πάρει 6 ιερείς και έχουν πάρει και κάποιους ιερείς τους οποίους εγώ τους είχα καθαιρέσει και κάποιους τους οποίους δεν εμείς είχαμε απορρίψει. Για πολλούς λόγους. Και για πολυγαμία και γι' αυτό. Διότι υπάρχει, είναι κατοχυρωμένη και από τον νόμο το πολυγαμικό σύστημα. Εμείς τους είχαμε λοιπόν απορρίψει και κάποιους οι οποίοι ήταν αυτοανακηρυγμένοι Ορθόδοξοι τους πήραν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έτσι, ναι, οι οποίοι κόπτονται περί παραδόσεις, περί κανονικότητας, όλα αυτά, αλλά αυτά είναι στην πράξη. Έτσι, ήρθαν λοιπόν και αυτοί να τους μάθουν ότι θα πηγαίνουμε με το παλιό και μόνο όσοι πηγαίνουν με το παλιό, όσοι είναι με εμάς, ας πούμε, θα παρίστανται σε κηδείες και τέτοια πράγματα. Είναι ακριβώς ό,τι λέει ήταν έρχεται ο διάβολος και σπείρει τα ζυζάνια. Αυτό το πράγμα κάνανε. Και παρόλα αυτά οι ιερείς, ας πούμε έλεγε ο Λεωνίδας ότι είναι 104 ιερείς. Μετά κάνει μια άλλη συνέντευξη μετά από ένα χρόνο και λέει είναι 90 ιερείς που έχουν έρθει σε εμάς. Και μας ζήτησαν εγγράφους και μετά τους βάζουν και ορκίζονται. Ότι θα μείνουν στη Ρωσική Εκκλησία μέχρι να πεθάνουν, αλλιώς θα πάνε στην κόλαση. Όρκος, αν είναι δυνατόν. Έχουμε κάνει ολόκληρες τέτοιες στην Ορθοδοξία για τους όρκους. Ναι. Αυτοί όμως με πολύ ελαφρά την καρδία το κάνουν αυτό το πράγμα. Τους ορκίζουν εγγράφους. Αυτός είπε 90 μετά από ένα χρόνο. Ίσως το είχε ξεχάσει ότι είχαν ξεκινήσει με 104. Τώρα ο νέος, τον οποίο πάλι καθαιρέσαμε στις 16 Φεβρουαρίου, διότι δεν μπορεί να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά, αυτός είπε για 218 ιερείς. Ίσως έχουμε και εμείς κάποιες αδυναμίες και σε αυτό πατάνε, δηλαδή όπου πάνε οι ιερείς πηγαίνουν πρώτα στις πρεσβείες. Οι πρεσβείες μπαίνουν μπροστά και θα λέγαμε έχουν το ελευθέρα στις δράσεις. Εμείς πρέπει να αναγνωριστούμε. Ας πούμε στην Κένια, στην Τανζανία κάπου βρήκανε κάποιον ο οποίος είχε αναγνωρίσει μία εκκλησία με την ονομασία Ορθόδοξη, ήταν ένας καθηρημένος από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία πάει και κάνει με δική του εκκλησία, αλλά επειδή είναι το αγγλικό σύστημα και κανένας δεν μπορεί να μην είναι αναγνωρισμένο να δρά στον θρησκευτικό χώρο, έκανε μια εκκλησία. Και πάνε οι Ρώσοι και λένε, δώσε μας την αναγνώριση, γιατί και οι διαδικασίες είναι πάρα πολλές, σου αγοράζουμε την αναγνώριση. Και δουλεύουν με αυτή την αναγνώριση στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό το πράγμα κάνουν, αλλά νομίζω ήταν μόνο για να διαλύσουν το Πατριαρχείο, αλλά και να μας δείξουν και το τα ευάλωτα σημεία μας. Και να κυριαρχήσουν. Ναι, και να κυριαρχήσουν. Αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνουν. Έχουν αναπτύξει έτσι μία θεολογία, επέτους τα δικαιολογεί όλα αυτά τα πράγματα. Και τελευταία ο Βολοκολάμπης Αντώνιος είχε μιλήσει πέρσι στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και είπε ένα παράξενο πράγμα και πώς το δέχτηκαν. Λέει εμείς σε συνεργασία, λέει θα προστατεύουμε
όλες τις θρησκείες και ιδιαίτερα και τους χριστιανούς. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα τους προστατεύεις? Θα έχεις κάποιο στρατό και εκεί που διώκονται, θα εισβάλλεις και θα λες, ας πούμε, εγώ προστατεύω τις εκκλησίες, προστατεύω. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα και είναι μια αλλίωση της εκκλησιολογίας προς ιδιωτελείς σκοπούς του κράτους. Όπως και η σύνοδος κορυφής που έγινε Ρωσία-Αφρική. Εκάλεσαν όλους τους Αφρικανούς προέδρους στην Αγία Πετρεπολή, νομίζω στο Σότσι, και μεταξύ των άλλων μίλησε ο πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος καλώς και μίλησε. Και ο Πατριάρχης Κύριλλος έλαβε μετά, του έδωσαν το λόγο και ανέλησε τις ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι Ορθόδοξοι, δεν ξέρουν τι είναι Ορθόδοξοι. Αν ξέρει κάποιος, είναι της Αιθιοπίας, που είναι μια αρχαία εκκλησία. Τους ανέλησε τις θέσεις και τη δράση της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρική και όλα εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχου, εναντίον του Πατριάρχου Αλεξανδρίας κτλ. Είναι ένα βαθύ θέμα. Τώρα πλατιάζουμε. Δεν πλατιάζαμε. Μας είπατε πράγματα. Φτάσαμε βέβαια στο τέλος της εκπομπής, που αποτελούν πηγή για σκέψη. Έτσι, αλλά είναι σημαντικό που τα γνωρίζουμε, που τα μαθαίνουμε, που ασχολείστε με αυτά, γιατί δεν είναι σωστό να τα αποσιωπούμε. Σας ευχαριστούμε και πάλι για όσα ακούσαμε και ας τα σκεφτούμε και ας προσευχηθούμε τουλάχιστον, δεν ξέρω εμείς στην Ελλάδα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, εσείς όμως είστε στην πρώτη γραμμή. Θα σας δώσω κάποιες ανακοινώσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1921, όταν υπήρχε, έπεσε λόγω ανομβρίας και αφορίας της γης στη Ρωσία και έπεσε μια μεγάλη πείνα το 1921, που το Οικουμενικό Πατριαρχείο βγάζει εγκυκλίου, στέλνει σε όλες τις εκκλησίες και σε όλους τους Μητροπολίτες δικαιοδοσίες και λέει να βγάλετε σε συγκεκριμένη εορτή που θα είναι πολύ ο κόσμος ή να έρθει να ορτάσει, να βγάλετε ειδικό δίσκο γιατί πεθαίνουν οι αδελφοί μας στη Ρωσία. Και για να δείτε το πώς εκκλησιολογικά λειτουργεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα άλλα πατριαρχεία και πώς η Εκκλησία της Ρωσίας μιλάει σήμερα εναντίον του Ευεργέτου και εναντίον αυτού που του έδωσε υπόσταση ως Πατριαρχείο. Έτσι. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.